γιατί μεγάλωσα σε μια πόλη που σου δίνει το δικαίωμα να ντυθείς ό,τι γουστάρεις, όποτε γουστάρεις και να είσαι ο εαυτός σου και να περνάς τέλεια. Τι ωραίο που είναι αυτό. Αυτό όταν, ας πούμε, είμαστε σπίτι, δεν έχουμε στολή και λέει, φέρ το ένα βρακί, φέρε ένα σουτιέν, φέρε ένα διάβροχο, φέρε και μια κατσαρόλα. Δεν θες κάτι άλλο. Την καλή σου την καρδιά. Αυτό για έναν άνθρωπο και φυσικά και για ένα καλλιτέχνη είναι απίστευτη ελευθερία. Εγώ γι' αυτό μεγάλωσα έτσι, γι' αυτό είμαι έτσι. Οπότε είχα ένα πλαίσιο των γονιών που μπορεί να ήταν αυστηρή, αλλά έκαναν τη διάκριση. Είδανε πιο βαθιά ότι αυτός ο άνθρωπος έχει κάτι καλλιτεχνικό που είχαν ήδη κι αυτοί. Δηλαδή, ο μπαμπάς μου έκανε μιμήσεις, τραγουδούσε, μαγείρευε. Ό,τι, ο μπαμπάς μου ό,τι πιάνει είναι χρυσός. Μάλιστα. Δηλαδή, μαραθωνοδρόμος, πατέρας, να φτιάξεις σπίτι ολόκληρο. Δηλαδή. Είναι τόσο που μιλάς με τέτοιο θαυμασμό για τους γονείς σου, που είναι υπέροχο, ναι, ρε παιδί. Ναι. Είναι υπέροχο, πραγματικά. Και πάντα ερωτευμένοι, ποτέ Γρηγόρη δεν είδα, γκρίνια. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι 50 χρόνια μαζί. Ήτανε το γκομενικό, καθημερινό, και μου είπε ο πατέρας σου έτσι, και ο πατέρας μου μίλησε έτσι που μου φέρθηκε και μου είπε αυτό. Λέω, καλά, εγώ θα σας πω. Δηλαδή, ήταν 63 η μαμά, ο μπαμπάς και εγώ 70, και ήτανε το γκομενικό τύπου, να της πεις να μιλάει καλύτερα, δεν μ' αρέσει. Εσύ με αυτό το δεδομένο που ψάχνεις στη ζωή σου ένα τέτοιο έρωτα, θα ήθελες να βιώσει ένα έρωτα, παιδί μου, που θα λέγαμε 50 χρόνια μετά, 40 χρόνια μετά, ότι κράτησε αυτός ο έρωτας. Πάρα πολύ θα το ήθελα. Πραγματικά. Και νομίζω ότι απλά τυχαίνει. Εγώ αυτό που έμαθα δουλεύοντας τον εαυτό μου, γιατί ξέρεις, εμείς που είμαστε εργασιομανείς και το ξέρεις καλύτερα από μένα, γιατί είσαι πολύ και εργασιομανείς, όταν βάζεις πάρα πολύ χρόνο στη δουλειά σου, το άλλο το κομμάτι το εξαφανίζεις. Εγώ τουλάχιστον αυτό έκανα. Δηλαδή έδωσα πολύ λίγο χρόνο και χώρο στο να μπει ένας άνθρωπος. Βέβαια, αν είχα την τύχη. Που, όχι ότι δεν είμαι τυχερός, όχι ότι δεν έχω αγαπηθεί, ότι προς Θεού, δεν λέω αυτό, αλλά το να κάνεις μια τέτοια δυνατή και ουσιαστική σχέση όπως των γονιών μου και να είσαι 50 χρόνια μαζί, είναι ένα λαχείο. Δεν τυχαίνει εύκολα. Οπότε, φυσικά και θα το ήθελα. Πολλές φορές στενοχωριέμαι που δεν υπάρχει, πολλές φορές μου λείπει αυτό, αλλά απ' την άλλη, επειδή έχω, φεύγοντας η μητέρα μου και... αναγκάστηκα να μην εγκλωβιστώ στο παιδάκι και να γίνω ο γονιός μου, να γίνω η μητέρα μου, γιατί όταν χάνεις κάποιο γονιό, το δίλημα είναι ή εγκλωβίζεσαι στο θύμα ή λες τώρα εγώ, τι είμαι έμαθη μάνα μου, ωραία, θα είμαι η καλύτερη μητέρα του εαυτού μου, εγώ όμως πια. Αν φύγει ο πατέρας μετά γίνεσαι, οπότε ουσιαστικά, συσταγωγικά οικογένεια, που δημιουργείς μέσα σου για σένα, έχοντας ακάβα την αγάπη των ανθρώπων που μεγάλωσες, που δεν φεύγουν ποτέ. Οπότε, είμαι ένας άνθρωπος που είμαι, δόξα τω Θεώ, πάρα πολύ χορτάτος. Δεν μου έχει τύχει αυτό αυτός ο κωδικός για να με κάνει. Αλλά είμαστε ακόμα πάρα πολύ νέοι, νομίζω, για να το βιώσουμε. Εγώ με το χρόνο να σου πω κάτι, Γρηγόρη. Δεν καταλαβαίνω πότε πέρασαν αυτά τα χρόνια, πόσο χρονών είμαι. Πόσο, δηλαδή, θυμάμαι μια φορά τη Σαμπουτζάκη, που την αγαπώ και τα φιλιά μου, που τη ρώτησαν, λέει, πώς νιώθεις, λέει, δεν σκέφτεστε, λέει, ποτέ δεν σκέφτομαι πόσο χρονών είμαι. Δεν με ενδιαφέρει. Όπως δυνόμουν, αντίνομαι, τα ίδια ρούχα φοράω, δεν παχαίνω, τις ίδιες δουλειές κάνω, τι να κάτσω να σκεφτώ με το Δευτέρι πόσο είμαι. Και κάποια στιγμή συνειδητοποιώ, γιατί είμαι δίδυμος κι εγώ, τζαζ, ότι κι εγώ είχα ξεχάσει πόσο χρονών είμαι για χρόνια. Για χρόνια πολλά. Ναι, και έλεγα μετά, και άμα σκεφτώ, τι θα γίνει. Δηλαδή, τι αλλάζει. Βέβαια, είναι πάρα πολύ ωραίο να ξέρεις ότι σε αυτή τη δεκαετία θέλω αυτά. Δηλαδή, ποτέ δεν ήθελα να είμαι το μοντέλο ανθρώπου που έχει μείνει στο τότε και θέλει εκείνα. Ποτέ δεν με ενδιαφέρει αυτό. Μ' άρεσε πάντα να ψαχουλεύω μέσα μου και να λέω, τώρα αυτό μ' άρεσε μέχρι πέρυσι. Τώρα μ' αρέσει. Όχι, τζους, άλλο. Δηλαδή, να γίνεται αυτή η κουβέντα με τον εαυτό, αυτό νομίζω ότι σε κρατάει νέο, δημιουργικό και ευχάριστο. Να περνάς τη ζωή σου με χαρά. Μάλιστα. Να τα αλλάζεις. Να τα αλλάζεις. Και να ακούς τα θέλω σου. Για να κλείσουμε λίγο αυτή τη σύντομη ιστορία, ναι, της αρχής του Τάκη, που για μένα είναι πολύ σημαντική, γιατί μπροστά μου έχω τον άνθρωπο που άλλαξε το ρου της ιστορίας στα σόου στην Ελλάδα. Και γι' αυτό κατά λάθος, ούτε κατάλαβα πώς. Αν έγινε αυτό, ευχαριστώ, ναι, πολύ, αλλά έγινε ένα γνία μου και... Θεωρώ, θα με επιτρέψεις, θεωρώ μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα, τον Γιώργο Μαρίνο, που δεν το συζητάω, που ειλικρινά να είναι καλά. Τα φιλιά μου, μας λείπει. Ακούω διάφορα πράγματα, δεν θέλω να σχολιάσω τίποτα. Εγώ έμαθα ότι είναι μια χαρά. Και εγώ έμαθα κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος αυτός άνοιξε, Γρηγόρη μου, έναν
στα Κατσάβραχα άνοιξε μία εθνική οδό για να μπορέσουν να περάσουν όχι καλλιτέχνες μόνο που μοιάζει το είδος τους, αλλά ο Γιώργος Μαρίνος, μία πηγή έμπνευσης και ένας οδηγός που έσκαψε μία λεωφόρο τεράστια και πήρε μαζί τους και έδειξε δρόμους παράλληλους σε πολλούς καλλιτέχνες.